δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής και του Προέδρου Μανουλάκη, ήδη από την πρώτη συνάντηση που είχε με αγρότες την περασμένη περίοδο, ότι θα ανοίγαμε και θα ανοίξουμε αύριο το διάλογο του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία και τους φορείς της αγροτικής παραγωγής για να γράψουμε μαζί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αγροτική παραγωγή του μέλλοντος, για τον αγροτικό τομέα του αύριο αυτής της χώρας. Καμία λύση για έξοδο αυτής της χώρας από την κρίση, άλλωστε, δεν μπορεί να αγνοεί τον αγροτικό τομέα. Εδώ, στο θέμα του αγροτικού τομέα, χωρίς να μακρηγορώ, μπορούμε πέραν των κοινών προβλημάτων που έχουμε, δηλαδή των θεμάτων της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, υπάρχουν και άλλες παράμετροι, τις οποίες δεν μπορούμε να αγνοούμε, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή. Ο νομός Λάρισας, η Θεσσαλία, αλλά όλη η ύπαιθρος Ελλάδα έχει γνωρίσει στο πετσί της και ο κόσμος, ο αγροτικός, στο δικό του βιώσει και στο πετσί του τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύ σημαντική η επίδραση των ακραίων καιρικών φαινομένων στις αγροτικές καλλιέργειες. Σας θυμίζω τον Ιαννό, που είναι ένα πολύ σοβαρό καιρικό φαινόμενο το οποίο έπληξε την αγροτική χώρα. Και προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στις δημόσιες πολιτικές που θα κληθεί μια μελλοντική πολιτική διαχείρισης των πραγμάτων στη χώρα μας να λάβει υπόψη. Όπως θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μια παράμετρο η οποία και εκείνη πολλές φορές διαφεύγει από δημόσιο λόγο όταν μιλάμε για την αγροτική παραγωγή, που είναι ο αγροδιατροφικός τομέας στο σύνολό του. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην μιλήσουμε για τον αγροτικό τομέα με όρους άλλων δεκαετιών, αλλά με όρους μέλλοντος. Να δούμε δηλαδή πώς πρέπει να διασυνδεθεί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η διατροφή, η παραγωγή τροφίμων, αλλά και ο τουρισμός, που είναι μια παράλληλη οικονομική δραστηριότητα που συνομιλεί καθημερινά με την αγροτική παραγωγή. Θα έπρεπε τουλάχιστον να συνομιλεί καθημερινά με την αγροτική παραγωγή.